Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο της Ιτίας, όπου σήμερα είχαμε την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Μανώλη Τσιφετάκη, ο οποίος είναι διευθυντής του Γενικού Λυκείου. Καλησπέρα, κύριε Τσιφετάκη. Καλώς ήρθατε. Δώστε μας το κλίμα της σημερινής ημέρας. Σήμερα λοιπόν ήταν η πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών Λυκείων, ημερήσεων και εσπερινών, οι οποίοι εξετάζονται σε κοινά θέματα. Υποψήφοι στο εξεταστικό κέντρο του Γενικού Λυκείου Σιτίας σήμερα ήταν 99, εκ των οποίων 93 είναι από το ημερήσιο και 6 από το εσπερινό Λυκείο Σιτίας και προσήλθαν να εξεταστούν συνολικά 94 μαθητές. Είχαμε 5 απόντες. Όλη η διαδικασία κύλησε ομαλά, τα θέματα ήρθαν στην ώρα που είναι προγραμματισμένο, έγινε η αναπαραγωγή των θεμάτων, διανεμήθηκαν στους μαθητές στις αίθουσες με ηρεμία, τα παιδιά διαγωνίστηκαν και 12 παρά 10 έληξε ο χρόνος εξέτασής τους. Δεν παρουσιάστηκε κάτι σε όλη αυτή τη διαδικασία, όλα κύλησαν όπως σας είπα ομαλά. Τα παιδιά έτσι με λίγα που μιλήσαμε, που προλάβαμε την ώρα που βγαίναν, ήταν ευχαριστημένα. Σχετικά με το θέμα που εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, όπως είδαμε κάποια παιδιά την ώρα που βγαίναν ήταν ευχαριστημένα από την επίδοση που έκαναν σήμερα. Mm. Ήταν ένα θέμα το οποίο οι μαθητές, για τους μαθητές ήταν οικείο, δεδομένου ότι και με τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, το περσινό σχολικό έτος, αλλά και μέχρι τα Χριστούγεννα που είχαμε εορταστικές εκδηλώσεις, όπως και για τη Μικρασιατική καταστροφή 100 χρόνια που γιορτάζουμε φέτος, έχουν γίνει κάποιες δράσεις. Οπότε τα παιδιά έχουν εντρυφήσει, ας πούμε έτσι, στην αναγκαιότητα της γνώσης της ιστορίας μας. Οπότε ήταν για αυτούς πιο εύκολο να ανταπεξέλθουν. Όλα κύλησαν ομαλά, όπως είπαμε, όπως είπα και αρχικά. Και πάμε τώρα στο επόμενο μάθημα τη Δευτέρα, να τελειώσει των παιδιών αυτή η διαδικασία. Θα πρέπει εδώ να ευχηθώ στα παιδιά καλή επιτυχία. Είχαμε στείλει και οδηγίες στους γονείς πώς να χειριστούν αυτές τις ημέρες. Δεν χρειάζονται, αυτή την περίοδο χρειάζεται ηρεμία. Δεν χρειάζονται υπερβολές ούτε στο διάβασμα, ούτε στο να μένουν ξύπνια τα παιδιά όλο το βράδυ, να κάνουν, να τρώνε σωστά, να κοιμούνται τις ώρες που πρέπει για να μπορούν να αποδώσουν στις εξετάσεις τους. Γενικά η φετινή χρονιά μπορούμε να πούμε μετά από τις δύο προηγούμενες κύλησε σε ένα κλίμα που έμοιαζε με τη διαδικασία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, από τη στιγμή που δεν έκλεισε το σχολείο συνολικά ή τμήμα του σχολείου λόγω COVID, διαχειριστήκαμε την κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχόμαστε να επανέλθουμε σιγά σιγά όπως είμαστε στα προηγούμενα χρόνια, να μην χρειάζεται δηλαδή ούτε οι μάσκες μέσα στο σχολείο, να μπορούμε να κάνουμε όλες τις δραστηριότητες που θέλουμε, να είναι όλα τα παιδιά στο σχολείο. Υπήρχε και το θέμα ότι τα παιδιά που βγαίναν θετικά απήχαν από τη διαδικασία. Κάποιες μέρες όσες προβλέπαν τα πρωτόκολλα, οι οποίες αυτές δεν μπορούσαν εύκολα να αναπληρωθούν. Ας είναι μια ιστορία λόγω και του θέματος, να το θυμόμαστε, να το μνημονεύουμε μετά από κάποια χρόνια και το θυμόμαστε με αυτόν τον τρόπο, να το ξεχάσουμε δηλαδή από το Σεπτέμβριο και μετά. Γενικά λοιπόν η χρονιά κύλησε ομαλά. Τώρα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α και της Β Λυκείου. Μέχρι τις 14 του μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί και ευελπιστούμε τα παιδιά να πάνε να ξεκουραστούν και να έρθουμε το Σεπτέμβριο να είναι μια χρονιά όπως επιθυμούμε. Τα θέματα ήταν εντάξει, κατανοητά, ιστορικές γνώσεις, πόσο μάλλον για θεωρητική που είμαστε ταιριάζει περισσότερο από τα άλλα παιδιά. Και τα β' θέματα καλά ήταν, δεν ήταν κάτι δυσνόητα περίεργα. Και όπως είπαμε, το θέμα δέλτα ήταν που ήταν κάπως όχι δύσκολο, αλλά δεν θα το λες και συνετό για αυτή την κατάσταση που είμαστε τώρα. Αυτό. Πάντως σε γενικές γραμμές ήταν εύκολα τα θέματα, ναι, έτσι. Αυτό, εντάξει, κατανοητά. Αν και εντάξει. Δεν ήταν αναμενόμενο όπως μας λέγατε λίγο νωρίτερα. Όχι, πιστεύουμε ότι επειδή σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου, θα πέσει κάτι σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον που έπεσε και χθες στα επαγγελματικά λύκεια. Αλλά εντάξει, έπεσε ιστορία, αλλά ήταν αρκετά βατά τα θέματα. Και το τρίτο θέμα που έπεσε πεζό αντί για ποίημα ήταν αρκετά κατανοητό. Γράψαμε, πιστεύω καλά.
Ωραία, εσύ. Και θα ήταν βατά τα θέματα. Πιστεύω ότι θα γράψουμε καλά. Το περιμένουμε. Έχετε προετοιμαστεί έτσι κι αλλιώς όλο αυτό το διάστημα. Σαφώς τώρα βέβαια η ιστορία δεν ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, γιατί ακριβώς όπως είπαν και οι συμμαθητές μου ήταν Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Εννοείται βέβαια είχαμε μια εντύπωση ότι μπορεί να μην βάλουν αυτά τα θέματα, γιατί θεωρείται αυτονόητο μέχρι ένα σημείο ότι μπορεί να μπει σχετικά για το περιβάλλον, για τα ποδήλατα ή οτιδήποτε άλλο. Η ιστορία εντάξει ήταν και αυτό ένα θέμα το οποίο κατά μέσο όρο προφανώς για κάποιους μαθητές οι οποίοι είναι και πιο πολύ της θεωρητικής κατεύθυνσης είναι κάτι πιο κατανοητό. Αλλά και για μαθητές θετικής, υγείας, οικονομικών είναι και αυτό μέχρι ένα σημείο λίγη δημιουργικότητα δηλαδή να υπάρχει και στο θέμα της έκθεσης. Και γενικά και τα υπόλοιπα θέματα ήταν εύκολα. Μαθηκά να την χάρη φέτος. Άρα καλό το ξεκίνημα, θετικό. Ήταν καλό ξεκίνημα, να μας δώσει έτσι λίγο ηθικό ανεβασμένο και για τα υπόλοιπα των κατευθύνσεων. Και είμαστε μια χαρά. Αυτά.